Καλωσορίσαμε σήμερα στα γραφεία μας τον νέο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, τον κύριο Παπαδόπουλο. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις γύρω από τα μεγάλα ευρωπαϊκά ζητήματα, γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων με τα μέσα που διαθέτει να γίνει ένας ακόμα πιο αποτελεσματικός άγωγος των ειδήσεων και των δράσεων που η Επιτροπή αναπτύσσει, δράσεις που αφορούν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, άρα και τους Κύπριους πολίτες. Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων είναι πρωταγωνιστής στη διακίνηση ειδήσεων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Με ανταποκριτή στις Βρυξέλλες, με δράσεις δικές μας στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, θέλουμε να παραμείνουμε πρωταγωνιστές, γιατί η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του λαού μας από το 1960. Θέλω να υπογραμμίσω ότι συμφωνήσαμε πλήρως με τον κύριο Παπαδόπουλο στην προσέγγιση του, στην ανάλυση του, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα project ειρήνης. Και ως τέτοια που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως project ειρήνης, έχει ακόμα πολλά να συνεισφέρει στις προσπάθειες για να πάμε σε μια Κύπρο ενωμένη, με απρόσκοπτη συμμετοχή της από τον Απόστολο Ανδρέα στην Πάφο, στις Βρυξέλλες, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία κλπ. Σε ένα τέτοιο project η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και παραμένει ένας παίχτης που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου, γιατί ξεκινάω τις δημοσιογραφικές μου συναντήσεις από το ΚΙΠΕ, από το πολύ σημαντικό αυτό πρακτορείο ειδήσεων. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο και τον διευθυντή. Τους ενημέρωσα για μια μεγάλη εκστρατεία πληροφόρησης που θα ξεκινήσουμε στην κυπριακή κοινωνία. Αφορά τα πλαστικά, τη μείωση των πλαστικών, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή μας. Και πλαστικά για τα οποία ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτοντας μια πρόταση πανευρωπαϊκή για το πώς θα μειώσουμε τα πλαστικά, μια που προβλέπουμε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, το 2050 θα έχουμε περισσότερα πλαστικά στους ωκεανούς από ό,τι ψάρια. Κάναμε επίσης μια γενικότερη συζήτηση για το πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία. Ήδη η συνεργασία μας είναι εξαιρετική, αλλά πάντα κοιτάμε πώς μπορούμε ακόμη περισσότερο να τη βελτιώσουμε.